Τώρα περνάμε στην πολιτική συζήτηση του Δελτίου μας, τη μία από τις δύο, την πρώτη στη σειρά. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα την υποψήφια Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Παναγιώτου για να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία της Γέφυρας για την συγκρότηση προοδευτικού μετόπου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Νοτοπούλου, όμως, ας ξεκινήσουμε με εσάς. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είστε ένα πρόσωπο που απασχολεί συχνά την επικαιρότητα και γίνεστε έτσι αντικείμενο. Δεν έχω παράπονο. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι κάνατε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αν έχετε να επιλέξετε ένα έργο, να πείτε ότι κάτι παρέδωσα, ποιο θα ήταν αυτό? Θα μιλήσω γενικότερα, γιατί το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και για μένα, αλλά νομίζω και όποιον πηγαίνει εκεί, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Έγινε ακόμα μεγαλύτερη, γιατί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που έγινε και αυτό μικρότερο, χρειάστηκε και έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά. Το μεγάλο στοίχημα ήταν να πείσουμε τους Θεσσαλονικείους ότι αυτό το Υπουργείο όχι μόνο αξίζει να υπάρχει, είναι ένα χρήσιμο Υπουργείο και προσφέρει στη δικιά τους τη ζωή, στην καθημερινότητα. Επομένως, νομίζω ότι η εξωστρέφεια που δώσαμε στο Υπουργείο μέσα από μία σειρά από δράσεις ήταν αυτό που αφήνουμε πίσω. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για τις νεανικές δράσεις που προσπάθησαν να μας λιδωρήσουν και όποιος είναι στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την περίοδο βλέπει μια σειρά από οργανώσεις νεολαίες που αφήνουν πολύ όμορφα πράγματα στις πόλεις τους, σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προσωπικά όμως θα επέλεγα να αναφερθώ στο ΝΕΟΕΣ, την ίδρυση δηλαδή ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, ακριβώς γιατί αυτό ήταν το στίγμα που δώσαμε στο Υπουργείο. Ο στόχος λοιπόν είναι, εάν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται το κέντρο των Βαλκανίων και η Μακεδονία και η Θράκη γίνονται πυλώνες ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Εμείς λοιπόν συστήνουμε τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας προκειμένου να υπάρξει στενότερη συνεργασία όλων των φορέων από τις χώρες των Βαλκανίων. Και μιλάω για τα επιμελητήρια που θα συμμετέχουν, για τα πανεπιστήμια, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους πολίτες και τους φορείς. Ο στόχος λοιπόν είναι, πέρα από την πολύ καλή συνεργασία που έχουν οι πρωθυπουργοί αυτών των χωρών, να έχουν εξαιρετικά καλή συνεργασία στη βάση επί της ουσίας, να έρθουμε πιο κοντά. Μάλιστα. Πώς θα το πετύχετε αυτό το να έρθουμε πιο κοντά την ώρα που έχουμε δει βεβηλώσεις μνημείων, πολλές φορές τα εβραϊκά μνημεία στην Θεσσαλονίκη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, έχουμε δει διαδηλώσεις, έχουμε δει ένα πολύ πολλωμένο κλίμα. Εσείς τι κλίμα παίρνετε από τον τόπο σας? Κοιτάξτε, σε αυτό θα είμαι κάθετη. Η εικόνα της Θεσσαλονίκης του 2019 δεν είναι η εικόνα του βεβαιωμένου επανειλημμένου μνημείου του ολοκαυτώματος. Σε καμία περίπτωση. Αυτές είναι συγκεκριμένες δράσεις συγκεκριμένων ανθρώπων, μελών της Χρυσής Αυγής, είναι φασίστες, δεν είναι η Θεσσαλονίκη του 2019. Επομένως, αυτό απαιτεί από κάθε προοδευτικό δημοκράτη πολίτη να αναλάβει τις ευθύνες που φέρει, να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες που φέρουμε και να συγκροτήσουμε ένα προοδευτικό μέτωπο. Και αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας, θέλετε, στις δημοτικές εκλογές. Προσωπικά με θλίβει, με στεναχωρεί, με απογοητεύει και με τρομάζει το ότι συνέβησαν όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα και δεν είναι μόνο η βεβαίωση του μνημείου του ολοκαυτώματος, το οποίο μας σοκάρει, γιατί είναι σαν να βεβαιώνει κανείς τον Πανάγιο Τάφο της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Εμείς σε αυτό απαντήσαμε, μία παρένθεση ανοίγω εδώ, ότι με μεγαλύτερο πείσμα ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες για το Μουσείο Ολοκαυτώματος και είχαμε και πάρει και μία, νομίζω, σημαντική πρωτοβουλία να φτιάξουμε το πάρκο μνήμης με την πολύτιμη βοήθεια της ΓΙΟΣΕ μπροστά από το μνημείο του ολοκαυτώματος. Για να επανέλθω όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι επικηρύξεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ήταν η απόπειρα ξυλοδαρμού του Δημάρχου, του Γιάννη του Μπουτάρη. Ήταν ένας υφέρπων φασισμός ή ένας φιλικός φασισμός, ο οποίος εκτρέπεται πολύ συχνά, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα της Θεσσαλονίκης. Είναι μια θορυβόντης μειοψηφία δηλαδή? Είναι φασίστες, είναι στην πόλη μας. Και οφείλουμε όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, να υψώσουμε ένα τείχος αντίστασης. Μάλιστα. Είχαμε και αντιδράσεις στη διάρκεια της ομιλίας του κυβερνητικού εκπροσώπου στην Πιερία, του κ. Δημήτρη Τζανακόπουλου. Μήπως η κατάσταση έχει ξεφύγει, κυρία Νοτοπούλου?
Εδώ θα πρέπει να λάβουν και τις ευθύνες τους τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που όλο το προηγούμενο διάστημα, και να φέρουμε στα στελέχη και όχι τους ψηφοφόρους, που όλο το προηγούμενο διάστημα λοιπόν φρόντισαν πάρα πολύ να αγκαλιάσουν και τη ρητορική, αλλά να μην σταθούν απέναντι και σε τέτοιου είδους πράξεις και πρακτικές, να τις δικαιολογήσουν. Επικαλούμενη τη θεωρία των δύο άκρων. Σε αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτοι και πρέπει να είμαστε και ενωμένοι. Η Μακεδονία αυτή τη στιγμή έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Ξεκινώντας από τη Συμφωνία των Πρεσπών, κυρίως με το κυβερνητικό έργο, στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει έργα να ολοκληρώνονται, που ήταν για δεκαετίες αν ολοκλήρονται. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτά και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά. Mm-hmm. Και να τη συνεχίσουμε και από άλλο περιβάλλον που σου δίνει πολύ περισσότερα εργαλεία στα χέρια. Το Δήμο Θεσσαλονίκης δηλαδή. Θα πάμε και στο Δήμο. Να σας ρωτήσω, να μείνουμε λίγο ακόμα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι δημοσκοπήσεις θέλουν το πολιτικό κόστος από την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών να είναι τεράστιο. Αυτό επηρεάζει και εσάς και την υποψηφιότητά σας. Θα μου επιτρέψετε να είμαι καταρχάς εξαιρετικά επιφυλακτική απέναντι στις δημοσκοπήσεις, γιατί ακούω ή μαθαίνω πώς βγαίνουν στη δημοσιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν φοβάμαι ότι η επίλυση του Μακεδονικού θα επηρεάσει τη δικιά μου υποψηφιότητα. Εάν το φοβόμουν, δεν θα ήμουν υποψήφια δήμαρχος. Η μάχη των εκλογών είναι καθαρά αυτοδιοικητική και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα επιλέξουν με βάση το πρόγραμμα. Το ποιος έχει πρόγραμμα. Και επειδή ακριβώς έρχομαι και από μια πόλη που πέραν του γεγονότος ότι είμαι η μόνη γυναίκα υποψήφια, έρχομαι από μια πόλη που οι υπόλοιπες υποψηφιότητες είναι από φθαρμένο παλιού πολιτικό προσωπικό. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτούς έχουν καταδικαστεί, κάποιοι άλλοι έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του κόσμου. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο Θεσσαλονικιός πολίτης είναι να δει τι τον πάει μπροστά. Και αν λοιπόν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη θέλουμε να γίνει κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, πώς θα γίνει, αν δεν λυθούν πρώτα τόσο κρίσιμα ζητήματα. Εξάλλου, να σας πω ότι είμαστε και ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός των γειτόνων μας από τη Βόρεια Μακεδονία. Οι οικονομίες μας είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Όλα αυτά οφείλει και ο Δήμαρχος, η Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, να τα αξιοποιήσει για το όφελος των πολιτών. Πάμε λίγο στην υποψηφιότητά σας. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά από την ημέρα που εμφανιστήκατε στο πολιτικό προσκήνιο. Ότι σας δώσανε δαχτυλίδι, ότι είστε μια κομματική υποψηφιότητα, ότι είστε παιδί του κομματικού σωλήνα. Πολλά και αρνητικά. Με μεγάλη δόση σεξισμού θα έλεγα εγώ, αλλά... Τα ίδια ακούγαμε όταν υπουργοποιηθήκατε, τώρα τα ίδια ακούμε τώρα που είστε υποψήφια για την Δημαρχία της Θεσσαλονίκης. Πώς αντιδράτε σε όλα αυτά και πιστεύετε ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει αυτό το άλμα και να ακούσει εσάς και όχι αυτή την πολύ κακή κριτική που σας γίνεται? Η εμπειρία μου, η βιωμένη, η αίσθηση που έχω είναι πλέον με τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή. Η δουλειά μου έχει εκριθεί πρώτα απ' όλα από τους πολίτες Θεσσαλονίκης, έχει εκριθεί από τους αυτοδιοικητικούς φορείς, δηλαδή από τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, οι οποίοι ξέρουμε όλοι ότι δεν ήταν ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε αριστεροί. Νομίζω όμως ότι βοηθήσαμε και συνεργαστήκαμε άριστα και λύθηκαν πάρα πολλά ζητήματα που ταλανίζαν χρόνια τις τοπικές κοινωνίες. Επομένως, η επίθεση που έχω δεχθεί εγώ ήταν μια επίθεση καθαρά σεξιστική και ήταν και μια επίθεση απέναντι στους νέους ανθρώπους που τολμούν. Εμένα προσωπικά, και ξέρω ότι το ίδιο και πολλές σαν εμένα, με πείσμωσε. Ορίμασα μέσα από αυτές τις επιθέσεις, στάθηκα στα πόδια μου, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Έχω δώσει πολύ δυσκολότερες μάχες, τις μάχες για αυτά που πιστεύω και αυτές θα συνεχίσω να δίνω. Βέβαια, είναι απορίας άξιον πως ο κόσμος εύκολα μπορεί να μείνει σε πράγματα που ακούει χωρίς να ψάξει να δει την αλήθεια, να κοιτάξει την πηγή. Νομίζω όμως ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε αυτό έχω το πλεονέκτημα. Σε αυτοδιοικητικές εκλογές έχω το πλεονέκτημα, διότι οι ανθυποψήφοι μου είναι άνθρωποι με βεβαρημένο πολιτικό παρελθόν. Ο ένας ήταν το δεξιχέρι του Παπαγεωργόπουλου, εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας. Για τους υπόλοιπους γνωρίζετε, δεν έχω λόγο να αναφερθώ στον Ψωμιάδη και το τι εκπροσωπεί, το πόσο πίσω μπορεί να γυρίσει την πόλη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς φτιάχνουμε ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο σχήμα, ένα σχήμα στο οποίο πρώτα απ' όλα εγώ ίδια πιστεύω, γιατί πώς αλλιώς θα πιστέψει και ο κόσμος. Ένα σχήμα λοιπόν από νέους ανθρώπους, από επιστήμονες, από καταρτισμένους ανθρώπους, από ανθρώπους που δουλεύουν και αγωνίζονται στην πόλη και που έχουν άποψη. Είναι καθαροί. Είμαστε άφθαρτοι, έχουμε πολλά να δώσουμε και γι' αυτό θα διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών. Θα επιμείνω λίγο. Η βασική κριτική που γίνεται στα νέα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι κομματικά παιδιά.
Ας μου εξηγήσει εμένα κάποιος τι θα πει κομματικό παιδί, ειδικά όποιος έχει περάσει μέσα από τις διαδικασίες ενός κόμματος, ξέρει ότι μόνο εύκολη δεν είναι η ζωή ενός νέου ανθρώπου. Είναι όμως πολύτιμη, γιατί εκεί διδαχθήκαμε όλη τη συντροφικότητα, διδαχθήκαμε το να πιστεύουμε σε άλλες αξίες, άρα οι προσωπικές μας φιλοδοξίες να μπαίνουν στην άκρη. Προσωπικά από τα 18 μου βρίσκομαι στον χώρο των κοινωνικών αγώνων. Σε ακτιβισμούς, φτιάξαμε το κοινωνικό ιατρείο, μια πολύτιμη εμπειρία στη δικιά μου τη ζωή, που νομίζω όμως ότι στάθηκε και τείχος αναχέτησης του φασισμού στην πόλη μας. Κρατήθηκαν άνθρωποι ζωντανοί. Δομές αλληλεγγύης και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ από τα πολύ παλιά του, διαφορετικός από ό,τι τον ζούμε σήμερα, όμορφες προσπάθειες, όμορφοι αγώνες που έχουν και όμορφη πορεία, όμορφη εξέλιξη. Από το γραφείο του Πρωθυπουργού νομίζω ότι κρίθηκε η δουλειά μου. Και έτσι ανέλαβε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και προκαλώ λοιπόν όσους λένε ότι είμαι ή κομματικό παιδί, ή γυναίκα, ή μικρή, να συγκρίνουν τις θητείες όλων των προηγούμενων Υπουργών Μακεδονίας Θράκης με τη δικιά μου πεντάμινη θητεία στο Υπουργείο. Ενδιαφέρουσα πρόκληση θα είναι αυτή. Πάμε λίγο. Είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα είναι διαφορετικός από τον ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος. Στον ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος θα χωρούσαν ο κύριος Μωραΐτης και ο κύριος Τόλκας? Καταρχάς είναι διαφορετικό πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, από μια προσπάθεια συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου στην κυβέρνηση. Σήμερα, στη μεταμνημονιακή εποχή, οφείλουμε, το είπα και πριν, να υψώσουμε ένα νέο τείχος εθνικής αντίστασης απέναντι σε αυτά που ακραία. Πρόοδο συντήρηση δηλαδή. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό είναι και το δίλημα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι όμως και το διακύβευμα, το στοίχημα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι και το μακεδονικό μας έχει αναγκάσει σε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ψηφοφόροι δηλαδή του παλιού ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να ταυτιστούν με τις επιλογές του Κινάλ σήμερα. Επομένως, εμείς οφείλουμε να ανοίξουμε, να δώσουμε δυνατότητες συνεργασίας στους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν άφθαρτοι, στους ανθρώπους που μπορεί να έχουμε διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Έχουμε όμως ένα κοινό όραμα και ένα κοινό στόχο. Η Ελλάδα στη μεταμνημονιακή εποχή να σταθεί στα πόδια της και να γίνει περιοχή ανάπτυξη, να κρατήσει τους νέους ανθρώπους εδώ. Έχει γίνει μια πολύτιμη δουλειά που δεν πρέπει να χαθεί. Πείτε μου κάτι. Πάμε στον κύριο Μπουτάρη. Τον κύριο Μπουτάρη τον στηρίξατε όταν είχε προπυλακιστεί, λιντσαριστεί. Ο ίδιος δεν στήριξε την υποψηφιότητά σας, ούτε απάντησε στο κάλεσμα που είχατε κάνει εσείς για ένα προοδευτικό μέτωπο. Πώς είναι οι σχέσεις σας τώρα, πού βρίσκονται? Νομίζω ότι όποιος ξέρει τον Γιάννη τον Μπουτάρη, τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, δεν θα έχει ακριβώς την ίδια άποψη. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, ακριβώς και γι' αυτό κατάφερε να βγάλει τη Θεσσαλονίκη στο φως από το σκοτάδι των προηγούμενων χρόνων. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης ήταν ένας πολύτιμος δήμαρχος για την πόλη. Της έδωσε την εξωστρέφεια που έπρεπε, μένουν όμως πάρα πολλά να γίνουν. Εγώ διατηρώ τη βεβαιότητα και προχθές είχαμε και την αντίστοιχη συζήτηση μαζί του ότι θα πορευτεί σε ένα προοδευτικό μέτωπο. Α, μάλιστα. Φυσικά. Το τι θα πει αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος πώς θα εμπλακεί. Η πρωτοβουλία, η παράταξη από την οποία βγήκε δήμαρχος ο Γιάννης ο Μπουτάρης ήταν μια ιδιαίτερη παράταξη με τους δικούς της όρους. Διασπάστηκε όμως, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Εντάξει, για μένα η πρωτοβουλία ήταν ο δήμαρχος. Αλλά αυτό ας αφήσουμε τους ίδιους να αυτοπροσδιορίζονται. Εμείς κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα. Είναι πολύτιμος κάθε προοδευτικός πολίτης αυτή τη μάχη. Γιατί θα είναι σκληρή μάχη στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μια συντηρητική περιοχή που είχε υποφέρει πάρα πολύ. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη, γιατί κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Και την κάνουμε μαζί με τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Μάλιστα. Οι διαδηλώσεις, οι στοχοποιήσεις, οι βεβηλώσεις, μιλήσατε πριν για μια προοδευτική Θεσσαλονίκη επί Μπουτάρη, σας αφήνουν περιθώρια να ελπίζετε για συνέχεια αυτής της προόδου? Δεν ήταν έτσι μια τομή το μακεδονικό? Ίσα-ίσα είναι αυτά που με κάνουν να είμαι απολύτως βέβαιη ότι αυτές και τις δημοτικές εκλογές αλλά και τις εθνικές θα τις κερδίσουμε. Ακριβώς γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει σε τίποτα να ταυτιστεί με όλες αυτές τις απαράδεκτες ακροδεξίες κινήσεις. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει χώρο για άλλο σκοτάδι, δεν έχει χώρο για φθαρμένο πολιτικό προσωπικό, δεν έχει χρόνο για άλλες επεξαιρέσεις, δεν έχει χρόνο για να γυρίσει πίσω. Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει μόνο μπροστά. Αυτό είναι λοιπόν το διακύβευμα, αν θα γυρίσουμε στην εποχή του Παπαγεωργόπουλου και του Σαξόνη ή αν θα πάμε
πάμε στη Θεσσαλονίκη του 2050. Γι' αυτό που δεν έχω καμία ελπίδα είναι για το αν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα φερθούν με οριμότητα και σοβαρότητα απέναντι στις απαιτήσεις των καιρών. Έχουν πάρει έναν κατήφορο προς την ακροδεξιά. Mm-hmm. Μην πάμε μακριά, μην πάμε στη Θεσσαλονίκη του 2050. Πάμε στη Θεσσαλονίκη του 2020. Πώς τη φαντάζεστε εσείς? Τη Θεσσαλονίκη του 2020 τη φαντάζομαι με μετρό. Και είμαι απολύτως αισιόδοξη προς αυτό, με πολύ καλύτερες αστικές συγκοινωνίες, με περισσότερο χώρο πρασίνου. Κάναμε μάλιστα και τόση προσπάθεια στο γραφείο του Πρωθυπουργού και αποδόθηκαν ελεύθεροι χώροι. Τη φαντάζομαι με χώρους για τους νέους ανθρώπους να μπορούν να παράγουν, να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Και ξέρετε, τα όνειρα καμιά φορά δεν είναι και τόσο μεγάλα. Δεν απαιτούν χρόνο, απαιτούν χώρο και απαιτούν και διάθεση και καλές πρακτικές. Τη φαντάζομαι μια πόλη που είναι πράσινη, μια πόλη που θα έχει αυξήσει το ποσό της φιλικής πράσινης ενέργειας που χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καμπάνια αυτή την περίοδο από την Greenpeace για την χρήση φωτοβολταϊκών στα δημοτικά κτίρια. Είναι λοιπόν πολλές τέτοιες προτάσεις που έχουμε. Η Θεσσαλονίκη του 2020 θα είναι μια πόλη ανοιχτή. Ανοιχτή πόλη είναι και το όνομα της παράταξής σας εδώ. Γι' αυτό θα με αφήσετε να ξανάρθω και να σας πω περισσότερες αυτοδιοικητικές λεπτομέρειες. Όχι, έχουμε χρόνο. Σίγουρα πάντως η Θεσσαλονίκη θα είναι ανοιχτή πόλη. Το όνομα της παράταξης στο σχήμα το αποφασίζουμε συλλογικά και τις επόμενες μέρες μπορεί να αλλάξει, θα σας ενημερώσουμε. Α, μάλιστα. Θα είναι μεγάλη αλλαγή για τα πράγματα της Θεσσαλονίκης. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως η καρδιά της παράταξης και της προσπάθειας είναι η ανοιχτή πόλη. Δηλαδή, μια αυτοδιοικητική κίνηση με τεράστιους αγώνες, με τέτοια παρακαταθήκη. Σήμερα όμως πρέπει να προχωρήσουμε μαζί με όλον τον προοδευτικό κόσμο, για να δώσουμε αυτή τη μάχη και να την κερδίσουμε. Γιατί κανένας δεν περισσεύει. Πρέπει να την κερδίσουμε λοιπόν με τους νέους ανθρώπους που, αν θέλετε, έχουν πληγωθεί πάρα πολύ από την πολιτική. Πρέπει να την επανανοηματοδοτήσουμε την έννοια της πολιτικής, να τους καταφέρουμε να έρθουν μαζί μας. Έχουμε στήριξη από διάφορους πολιτικούς χώρους, από το Πράτο, από μέρος της οικολογίας, από τον προοδευτικό χώρο, από τον κόσμο του παλιού καλού Πασόκ, όπως τον λέμε, χαριτολογώντας. Νομίζω ότι τη μάχη όμως θα την καθορίσει η συμμετοχή της νεολαίας. Mm. Συνήθως στις αυτοδιοικητικές εκλογές και λογικά όλα τα φώτα, όλη η προβολή πέφτουν πάνω στον υποψήφιο ή στην υποψήφια δήμαρχο. Πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς, γιατί νομίζω ότι έχουμε πολύ στρεβλή πληροφόρηση για το ποια είναι η Κατερίνα Νατοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι τα fake news έγιναν πρώτο θέμα και ίσως έχουν επικαλύψει τη δικιά μου την παρουσία, την ύπαρξη. Ώρες ένιωσα ότι δολοφονούν το χαρακτήρα μου, δεν σας κρύβω. Μετά όμως το ξεπέρασα, γιατί αν δω σημασία είναι αυτό που δεν σε αφήνει να λειτουργήσεις και να δουλέψεις. Επομένως επέλεξα να μην δώσω. Είμαι λοιπόν 30 χρονών πια. Έχω σπουδάσει ψυχολογία, είμαι ψυχολόγος. Το μεταπτυχιακό μου ήταν στην ευρωπαϊκή πολιτική. Δούλεψα από τα 18 μου σε δουλειές που κάνανε οι άνθρωποι της τότε ηλικίας μου. Προέρχεστε από πλούσια οικογένεια? Προέρχομαι από μια κανονική οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας μου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, η μητέρα μου είναι άνεργη. Έχω μια αδερφή που σπουδάζει στο Λονδίνο και ευελπιστώ ότι θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να γυρίσει πίσω. Άκουσε και εκείνη πάρα πολλά. Αλήθεια είναι αυτό. Και χαζά. Και άδικα. Αλλά ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό το ότι ακούσαμε μόνο οι γυναίκες της οικογένειας. Αυτό δείχνει πολλά όμως και δείχνει επίθεση στους νέους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Έχω εργαστεί, ξέρω ποια είναι τα προβλήματα της πόλης, ξέρω ποια είναι τα προβλήματα της γενιάς μου. Ένας νέος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη έχει ένα ζόρι. Έχει πολλά ζόρια. Δεν περνάει καλά ένας νέος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη. Επειδή λένε και πολλά για το χάλι του ΑΣ την τελευταία περίοδο, να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που οι άνεργοι μετακινούνται δωρεάν. Αυτό ήταν μια κατάκτηση. Σταματήσαμε λοιπόν την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και οι άνεργοι μπορούν να μετακινούνται. Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Αλλάζει εντελώς το σκηνικό και η Θεσσαλονίκη θα είναι μια διαφορετική πόλη, μια πόλη που θα χαίρεσε να ζεις. Αλλά ένας νέος άνθρωπος θέλει να. Και εγώ μαζί του, θέλουμε έναν ελεύθερο χώρο για να περπατήσουμε, για να κάτσουμε, για να βγούμε ραντεβού, για να. Πολλά πράγματα που δεν μπορούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για να επανέλθω όμως στο ερώτημά σας. Τελειώνοντας τις σπουδές μου. Παράλληλα, ήμουνα στα κοινωνικά κινήματα. Στήσαμε πολλές καμπάνιες αλληλεγγύης και στήριξης στο εξωτερικό. Παράλληλα, λοιπόν, με τη δουλειά μου είχα πάρα πολύ έντονο το αίσθημα ευθύνης που φέρω απέναντι στην κοινωνία.
Ίσως αν θέλετε και μία άγνοια κινδύνου. Αλλά νομίζω ότι αν δεν προσπαθήσουμε εμείς, ποιος θα προσπαθήσει για μας. Και αυτό είναι το ερώτημα. Στην πορεία εργάστηκα στο γραφείο του Πρωθυπουργού 2 και κάτι χρόνια. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα. Αλλά νομίζω ότι. Πέσατε στα βαθιά έτσι γρήγορα. Ήταν πάρα πολύ βαθιά νερά. Ήταν πολύ απαιτητικά νερά. Μην ξεχνάτε ότι όλη μέρα ήμουν με ανθρώπους άντρες 60+. Γιατί αυτοί εκπροσωπούν τους φορείς, δεν το λέω για αρνητικό, αλλά ήταν έτσι, ένα καθεστώ στην οποία εγώ έπρεπε να μετρηθώ και να καταφέρω να. Όχι να αποδείξω πράγματα, να φανώ χρήσιμη. Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος κρίθηκα σε σχέση με αυτό και στη συνέχεια μία πεντάμινη πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Οι εμπειρίες που κουβαλάς είναι ανάλογα με τις συναντήσεις που έχεις κάνει με τους ανθρώπους. Και αυτές είναι συναντήσεις ψυχής, όταν μοιράζεσαι τις αγωνίες. Mm-hmm. Όταν μοιράζεσαι τα όνειρα, ή την απόγνωση, ή την ματέωση, τότε είναι που μπορείς να δουλέψεις, να έχεις προτάσεις, να τα καταφέρεις. Κυρία Νατοπούλου, νομίζω ότι ήταν ωραίο κλείσιμο. Θέλω να μου πείτε με ποιο σύνθημα θα πάτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Με το προχωράμε μαζί. Και είναι ένα ουσιαστικό σύνθημα, νομίζω. Δεν είναι από αυτά που συνήθως βγαίνουν από διαφημιστικές καμπάνιες. Είναι ένα ταξικό σύνθημα, γιατί εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί με τις νέες και τους νέους, μαζί με τους συνταξιούχους, μαζί με τους ανέργους, μαζί με τους ανθρώπους του πνεύματος, του πολιτισμού, μαζί με κάθε άνθρωπο που νοιάζεται και την πόλη του και που θέλει να ζήσει καλύτερα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Κυρία Νατοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Νομίζω ότι διαλύσαμε λίγο από το νέφος που είναι γύρω από το πρόσωπό σας.